To let me know, should I stay or should I go? So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Τι θα πούνε, τι θα αποφασίσουν, τι θα ψηφίσουν. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πολύ σημαντική ημέρα σήμερα. Ιστορική σημασία, όχι μόνο για τη Βρετανία. Για ολόκληρη την Ευρώπη και εμείς είμαστε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε για την επόμενη μία ώρα. Διότι αυτή τη σημαντική για την Ευρώπη ημέρα του δημοψηφίσματος, του βρετανικού δημοψηφίσματος που τα περιμένουμε εδώ και χρόνια, η Ένωση Συντακτών έχει μία στάση εργασίας που ξεκινάει από τις 11 το μεσημέρι το πρωί και πάει μέχρι τις 4 το απόγευμα για λόγους γενικής συνέλευσης. Στις 11 θα σας αφήσουμε λοιπόν και θα τα ξαναμάθετε όλα μετά τις 4 το απόγευμα. Ξεκινάμε καλωσορίζοντας τους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο. Έρχομαι στο τραπέζι μας για να καλωσορίσω τον Τάσο Τέλογλου, τον συνάδελφο που βρίσκεται κοντά μας. Μαζί μας όμως έχουμε και τον κύριο Γρηγορίου. Κύριος Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλημέρα σας. Και πολλά πολλά ακόμα έχει στο βιογραφικό του ο κύριος Γρηγορίου και είναι εδώ για να σχολιάσει τα βρετανικά. Πάμε όμως μέχρι τη Βρετανική πρωτεύουσα. Έχουμε τον απεσταλμένο μας εκεί, τον οποίο θα συναντήσουμε, τον Γιώργο Βλαβιανό. Καλημέρα. Βρέχει κιόλας. Είναι Φέλη Αγγυρίδου επίσης μέσω Skype κοντά μας. Βρέχει, μου λένε, από το κοντρόλ στο Λονδίνο, Γιώργο. Ακριβώς. Λονδίνο είναι, υπόπη μου. Λονδίνο είναι και Ιούνιος όμως. Η προσπάθειά μου είναι να περιορίσω τη βροχή πάνω από το iPad, όπως καταλαβαίνετε. Προστάτευσε το iPad και όχι τον εαυτό σου. Σωστό. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν από το βροχερό Λονδίνο. Πριν από μία ώρα άνοιξαν οι κάλπες ενός πολύ σημαντικού δημοψηφίσματος, όπως σωστά είπες. Should I stay or should I go? Πολύ, πολύ καλό το τραγούδι που ξεκίνησε η εκπομπή. Θα δούμε λοιπόν, αύριο το πρωί θα δούμε. Τα αποτελέσματα αναμένονται τα πρώτα γύρω στις 5 το πρωί ώρα Ελλάδος, αλλά το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα, παρακαλώ, όλων των περιφερειών μαζεύονται στο Μάντσεστερ, όχι εδώ στο Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι μια από τις περιφέρειες. Θεωρούν ότι θα ανακοινωθούν γύρω στις 6-7 η ώρα το πρωί Ελλάδος αύριο. Οι κάλπες κλείνουν 12 η ώρα Ελλάδος, 10 η ώρα Βρετανίας. Είναι μία από τις περιφέρειες, Γιώργο, το Λονδίνο που ψηφίζουν με βάση τις δημοσκοπήσεις να παραμείνει η Βρετανία. Ακριβώς έτσι είναι, Τάσο, όπως το είπες. Το Λονδίνο είναι μία από τις περιφέρειες που ψηφίζει να παραμείνει η Βρετανία, όπως είναι και η Σκωτία σύσσωμη, όπως είναι και η Βόρειος Ιρλανδία σχεδόν σύσσωμη. Η Βόρεια Αγγλία είναι το θέμα, το τι τελικώς θα κάνουν, αν και εκεί από ό,τι φαίνεται πρεσβεύουν το Leave, το να φύγουμε. Τέλος πάντων, μέχρι τελευταία στιγμή οι bookmakers, θα έλεγα, διότι αυτοί δίνουν το στίγμα εδώ στην Βρετανία, όπως και το χρηματιστήριο, παίζουν το μένουμε σχεδόν φαβορί. Τώρα θα δείξει. Το τι θα δείξει, βεβαίως, η κάλπη, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει από τον προτέρων. Θα παίξει ρόλο ο καιρός, Γιώργο. Θα παίξει ρόλο ο καιρός, δηλαδή. Ποιον θα επηρεάσει ο κακός καιρός? Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Συνηθισμένοι είναι οι Άγγλοι, αλλά θα πρέπει να το δούμε πώς ακριβώς επηρεάζει. Στην Ελλάδα θα μας επηρέαζε ο κακός καιρός. Τώρα εδώ πέρα είναι συνηθισμένοι. Είναι μια βροχή. Πάντως η εικόνα που βλέπουμε, Γιώργο, διότι μας δίνουν εικόνα από τα διεθνή δίκτυα, είναι απευθείας αυτή τη στιγμή από εκλογικό κέντρο στο Λονδίνο. Δείχνει κόσμο να περιμένει στην ουρά, μάλιστα. Υπομονετικά, βεβαίως. Δεν δείχνει να έχει πτωήσει τον κόσμο. Αντιθέτως, έχουν ασχοληθεί και αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Είναι ένα δημοψήφισμα, Πόπη και Τάσο, και στους καλεσμένους σας και στους όσους μας παρακολουθούν, που έχει διχάσει την Βρετανία. Και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, είτε μένουμε είτε φεύγουμε, πραγματικά θα περάσει αρκετός καιρός ώστε η Βρετανία να ξαναβρει την περπατησιά της. Φανταστείτε μόνο, και αυτό θέλω να το τονίσω, ο πολύ, πολύ γνωστός μας, Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου, είναι πλέον σε μια απόλυτα διχασμένη οικογένεια. Ο πατέρας του, ο αδελφός του, ο οποίος είναι βουλευτής, η Ρέιτσελ, η αδελφή του, τον προσπάθησαν τον μεταπίσουν να μην υποστηρίξει
το φεύγουμε. Οι τρεις λοιπόν, τρία μέλη της οικογένειάς σου ψηφίζουν in, παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόνη που είναι υπέρ του Μπόρις Τζόνσον είναι η μητέρα του. Λοιπόν, μέσα σε μια οικογένεια ενός τόσο διάσημου προσώπου, τρία άτομα ψηφίζουν, μένουμε και δύο άτομα φεύγουμε. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται με αδελφούς, αδελφές, οικογένειες ολόκληρες. Τα έχουμε πρόσφατα και εμείς στην Ελλάδα, σου θυμίζω, Γιώργο, πέρσι τέτοιο καιρό ήταν περίπου. Εντάξει, που και δικές μας οικογένειες ελληνικές ήταν διχασμένες. Όχι σε τέτοιο βαθμό, και αν σκεφτείς ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά ψηφίζουν, μένουμε Ευρώπη, διότι εκεί βλέπουν το μέλλον τους και θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε αυτό και εμείς στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν το να φύγουμε είναι μεγάλης ηλικίας Βρετανοί, οι οποίοι πρόλαβαν κατά κάποιον τρόπο την αυτοκρατορία, κατά κάποιον τρόπο την χώρα που τα έβαλε με την ναζιστική Γερμανία. Και έτσι σου λέει, όχι, εμείς θα τα καταφέρουμε μόνοι μας και γερά να πάμε και να φύγουμε. Πριν πάω στην Εφέλεια Γυρίδου να μας δώσει κλίμα έτσι από Λονδίνο, να μας πει τι λέει ο κόσμος, τι λέει ο τύπος κλπ. Θέλω λίγο να ρωτήσω τον κύριο Γρηγορίου κάτι που φαντάζομαι ότι είναι στη σκέψη όλων όσων μας παρακολουθούν και που θυμούνται τα δικά μας δημοψηφίσματα, το δικό μας δημοψήφισμα πέρσι. Αν υπερισχύσει είτε το ναι είτε το όχι, υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί στην πράξη το αντίθετο. Είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή, αν ψηφίσουν, φεύγουμε. Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να φύγουν μένοντας. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το όποιο αρνητικό αποτέλεσμα δεν θα εφαρμοστεί αύριο το πρωί. Πόσα χρόνια θα έχει για να εφαρμοστεί. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Η συνθήκη που προβλέπει. Ακριβώς. Και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δεν είναι μόνο ότι μπορεί να συζητηθεί η πορεία προς την έξοδο, αλλά και η ανατροπή του αποτελέσματος. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να επαναληφθεί, να γίνει ένα καινούριο δημοψήφισμα και να ανατραπεί το αρνητικό αποτέλεσμα και να γίνει θετικό. Μάλιστα. Επίσης μπορεί να... Αν και οι άλλοι Ευρωπαίοι ίσως για λόγους προεκλογικούς, δηλαδή προδημοψηφισματικούς, το έχουν αποκλείσει αυτό. Έχουν πει ότι δεν θα δεχτούμε να ξανασυζητήσουμε μαζί σας αν ψηφίσετε ναι ή όχι. Κοιτάξτε. Αν και στην πολιτική ποτέ δεν ακριβώς, μπορεί να πεις ποτέ. Ποτέ δεν μπορείς να πεις, να δώσεις οριστικά στίγματα. Αντιθέτως, έχουμε μάθει πια και με ποιο τρόπο πιέζονται οι λαοί να αποφασίσουν προς την κατεύθυνση που θέλουν οι κεντρικοί Ευρωπαίοι. Ακριβώς αυτό που είπατε, ξέρετε, για μας είναι μια μαγική λέξη μέσα στον κόσμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι λαοί. Όσο αν θέλετε συζητάμε σαν λαοί, έχουμε αυτούς τους διχασμούς και τις διαφορές μεταξύ μας. Το θέμα είναι να αρχίσουμε να συζητάμε σαν πολίτες. Μάλιστα. Σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Και εκεί νομίζω θα πέσουν από μόνα τους όλα αυτά τα διαχωριστικά τείχη. Μάλιστα. Οι Βρετανοί είναι μια περίπτωση που επιμένουν να σκέφτονται ως λαός. Και για να πω και κάτι άλλο, ως έθνος μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι, θα τα συζητήσουμε αν θέλετε. Θα πάμε πρώτα στην Εφέλεια Γκυρίδου να μας δώσει κλίμα από Λονδίνο και θα γυρίσουμε ξανά στην κουβέντα με τον κύριο Γρηγόρη ούτως ή άλλως. Εφέλη. Να πούμε για τον καιρό. Είναι φυσικά συνηθισμένοι οι Άγγλοι, δεν θα επηρεάσει σχεδόν καθόλου το αποτέλεσμα. Η ζωή εδώ συνεχίζεται κανονικότατα όποτε βρέχει. Να πούμε επίσης ότι πολλοί κόσμος έχει ήδη ψηφίσει, γιατί σύμφωνα με τον αγγλικό νόμο, αν πιστεύεις ότι τη μέρα του δημοψηφίσματος ή οποιαδήποτε μεγάλη εθνική εκλογή δεν μπορείς να παραβρεθείς, είτε για λόγους δουλειάς, ταξιδεύεις για δουλειά, είτε γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορείς να στείλεις την ψήφο σου μία με δύο εβδομάδες πριν με γράμμα. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος, γνωρίζω ότι πολλοί κόσμος ο οποίος έχει ήδη ψηφίσει. Είδαμε, όπως δείξατε και στα πρώτα πλάνα με το που ξεκίνησε η εκπομπή, είχαμε πολύχρωμες, να πούμε, εκδηλώσεις και εδώ στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Αγγλίας. Είτε υπέρ του να μείνει η Αγγλία, είτε υπέρ του να φύγει. Για τον Glastonbury, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ μουσικής, βάλανε μέχρι και στην ιστοσελίδα που ανοίγει για να δει το φεστιβάλ, κόσμο να κάθεται στον χώρο του φεστιβάλ και να κρατάει πλακάτ το οποίο έλεγε να μείνουμε στην Ευρώπη. Είχαμε στην Trafalgar Square, που είναι η μεγαλύτερη πλατεία του Λονδίνου, εκδήλωση για την παραμονή της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δείχνει πολλά, γιατί στη Trafalgar Square γίνονται κάποια από τα μεγαλύτερα γεγονότα, κάποιες από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, δηλαδή δίνει τον παλμό η Trafalgar Square για όλη την Αγγλία. Όλα πάντως σε κλίμα ηρεμίας, έτσι δεν υπήρξε...
Όχι, όχι, δεν είχαμε κάποια φαινόμενα βίας. Τώρα δεν γνωρίζω να μην κάποιο. Μάλιστα. Έχουμε τις γραμμές ανοιχτές και με τους δύο συναδέλφους στο Λονδίνο, και με τον Γιώργο Βλαβιανό και με την Εφέλεια Γυρίδου. Και πάμε λίγο να κάνουμε μια επισκόπηση και του διεθνούς τύπου με την Δέσποινα Μαρδελενάκη. Τι γράφουν εφημερίδες σήμερα σε όλο τον κόσμο, Δέσποινα, τι λένε τα πρακτορία, τι λένε τα διεθνή δίκτυα. Λοιπόν, με τα μάτια στραμμένα στο Brexit είναι όλα τα διεθνή πρακτορία. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί παγκοσμίως περιμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής, εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι οριακό. Λίγα λεπτά αργότερα, μετά την ανακοίνωση της εκτίμησης του τελικού αποτελέσματος, θα ακολουθήσει και κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Βρετανίας, όπου θα ανακοινώνται τα πρώτα βήματα που θα ακολουθήσουν για τη διαχείριση της κατάστασης όπως θα έχει διαμορφωθεί. Να σας πω τώρα ότι ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's προειδοποιεί για ταχεία υποβάθμιση του αξιόχρεου της Βρετανίας σε περίπτωση Brexit από το επίπεδο 3α. Ταχύτατα λοιπόν θα γίνει υποβάθμιση, ενώ η ομάδα των G7, των οικονομικών ηγετών των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, θα εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν όπου θα τονίζουν την ετοιμότητά τους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ηρεμήσουν τις αγορές αν η Βρετανία αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η εκστρατεία υπέρ της παραμονής αύξησε κατά 6 μονάδες, είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, 48% το προβάδισμά της, έναντι αυτής υπέρ του Brexit, 42% το Brexit. Είναι μια δημοσκόπηση για λογαριασμό της Daily Mail που θα πρέπει να τονίσω ότι είναι, τάσεται υπέρ του Brexit, τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Η εκστρατεία επίσης για τους Times, σε μια δημοσκόπηση των Times, είναι υπέρ της παραμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να σας πω ότι ο Ολλανδός αξιωματούχος δήλωσε ότι σε περίπτωση Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει πώς διαχειρίζεται την ανταλλαγή πληροφοριών για την τρομοκρατία. Εκεί θα είναι κάπως δύσκολο, όταν μια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει και να ανταλλάξει πληροφορίες με μια άλλη χώρα που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι δηλαδή χειρότερα τα πράγματα στο θέμα των πληροφοριών σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Τάσο, τελευταία φορά που ψήφισαν σε δημοψήφισμα οι Βρετανοί. Γελάω γιατί βέβαια αυτά είναι τρομοκρατία για τους Άγγλους ψηφοφόρους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ δεν είναι, και μια χαρά ανταλλάσσουν τους πληροφορίες για την τρομοκρατία. Όλα αυτά είναι τις τελευταίες στιγμές για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους. Ναι, και μια χαρά. Το έχουμε δει στην πράξη πώς συμβαίνει και το καταλαβαίνουμε εύκολα. Αυτό έχει πια γίνει πολύ πιο υποψιασμένος και οι Έλληνες πολίτες. Οι Βρετανοί έχουν ξαναψηφίσει το 1975 και αλλιεύσαμε κάποια πλάνα από εκείνο το δημοψήφισμα του 1975. Τότε ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το πρόβλημα τότε δεν ήταν στο Συντηρητικό Κόμμα. Τότε, βεβαίως, έτσι. Δεν ήταν στο Συντηρητικό Κόμμα το πρόβλημα, αλλά στο Εργατικό Κόμμα του Χάρολτ Βίλσον. Η αριστερή πτέρυγα, ο περίφημος Τόνι Μπεν και οι άλλοι δεν θέλανε η Βρετανία να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και προκλήθηκε ένα δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί κατά 2/3 αποφάσισαν ότι θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 67% είχαν πάρει εκείνοι που υποστήριζαν το να μείνουν. Και οι 32%, να τα πλάνα αυτά, είναι από το δημοψήφισμα της 6 Ιουνίου του 1975. Είναι το πρώτο. Οι Βρετανοί έχουν κάνει 3 δημοψηφίσματα στην ιστορία τους. Τα 2 είναι για την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Τώρα πες μου σε παρακαλώ, η Bild σήμερα με τι πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί? Καταρχήν να δούμε, να το πρωτοσέλιδο της Bild λέει: αν οι Βρετανοί μείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας αναγνωρίσουμε ακόμα και τον γκολ του Τζεφ Χάρστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, ήταν εκείνο το καταπληκτικό δοκάρι. Γι' αυτό ξεχωρίζουμε το πρωτοσέλιδο της Bild, διότι πήγαν και ξεδάψαν ακόμη και γκολ για να το φέρουν μπροστά στο κύριο. Οι Γερμανοί δεν αναγνωρίσαν ποτέ αυτό το γκολ. Αυτή είναι η φωτογραφία της Bild σημερινή. Χειριζόντουσαν ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή στο Γουέμπλεϊ. Δεν υπήρχαν τότε αυτά τα καταπληκτικά ηλεκτρονικά μηχανήματα που δείχναν αν η μπάλα ήταν μέσα ή έξω. Και θυμίζω ότι η Βρετανία κέρδισε με 4-2 το μάτς και πήρε το παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω και τον Γιώργο Βλαβιανό, ο οποίος γελάει από το Λονδίνο γι' αυτό. Είναι φοβερό, όχι, πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πρωτοσέλιδο. Και δείχνει την ουσία του θέματος, έτσι. Δείχνει την ουσία του θέματος, Πόπη. Και αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι είχε απόλυτο δίκιο ο Τάσος, ότι επί πρωθυπουργίας λοιπόν Χάρολτ Βίλσον είχε γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Η μόνη διαφορά που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι την εποχή εκείνη η Βρετανία είχε πρόβλημα οικονομικό. Και τότε οι συντηρητικοί ήταν πλάι-πλάι με τους εργατικούς. Σήμερα οι εργατικοί, ναι μεν είναι στο μένουμε στην Ευρώπη, αλλά προσέξτε, ο Κόρμπιν ουδέποτε είπε πόσο καλή είναι η Ευρώπη και γι' αυτό μένουμε. Όχι, απλώς
σκέφτεται τι θα γίνει, και σωστά σκέφτεται, τι θα γίνει αν φύγουμε από την Ευρώπη και πόσο πολύ θα μειωθεί το εισόδημα της εργατικής τάξης. Δεν ξέρω αν οι Βρυξέλλες έχουν αναγνωρίσει κανένα γκολ στην Βρετανία ως κίνητρο, αλλά τι ετοιμασία υπάρχει και τι ετοιμότητα υπάρχει στο κέντρο της Ευρώπης, Θάνο. Λοιπόν, υπάρχει ετοιμότητα για πάνω ενδεχόμενο. Σήμερα το βράδυ θα γίνει μια καθοριστική σύσκεψη των τριών θεσμών και της Ολλανδικής Προεδρίας. Δηλαδή θα είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, ο Γιούνκερ και ο Ρούτε, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός προεδρεύουσα χώρας. Αυτοί θα ετοιμάσουν ένα ανακοινωθέν, μια ανακοίνωση, αλλά δεν θα τη βγάλουν απόψε. Θα τη βγάλουν αύριο το πρωί όταν θα υπάρχει το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο. Στο μένουμε, δίνουν πολιτική εντολή στη Μαριάν Τάισεν να οδηγήσει τις διαδικασίες για να περάσουν στο κοινοτικό δίκαιο οι 7 παραχωρήσεις που είχαν γίνει στη Βρετανία το Φεβρουάριο, σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής. Αν έχουμε έξοδο, τότε. Και εδώ είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Πρέπει κάποιος από τη Βρετανία να έρθει και να πει ότι στη διαδικασία του άρθρου 50 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης σας παραδίδουμε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι φεύγουμε. Αν δεν το κάνει, τότε δεν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποχώρησης. Και επειδή δεν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποχώρησης κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μπορεί να έχει παραιτηθεί ο Κάμερον, γιατί μπορεί να έχει προκύψει μια άλλη κυβέρνηση εκεί ή να έχουν γίνει άλλα περίεργα πράγματα στη Βρετανία, τότε θα πρέπει να φανταστεί κανείς ότι η Βρετανία θα είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση, καταστροφική για τις αγορές και για την ίδια. Κάποιος μας έλεγε όλοι οι δαίμονες θα βγουν και θα χορεύουν στον δρόμο, οι αναλυτές, οι αγορές, οι πάντες. Θα έχουμε μια πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση που κανένας στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη δεν μπορεί να σου πει πού θα οδηγήσει. Μάλιστα. Αυτό που μπορούν να μας πούνε είναι ότι ναι, θα έχουμε μια ισχυρή δέσμευση πως εμείς όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να μείνουμε μαζί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνουμε και federal. Μάλιστα. Εν ολίγοις, όσοι ασχολούνται με τα χρηματιστήρια, όσοι είναι στον οικονομικό, δραστηριοποιούντας τα οικονομικά του πλανήτη ολόκληρου, έχουν μπροστά τους ένα διαολεμένο πραγματικά 24ωρο και είναι έτοιμοι τόσο για να συνεχίσουν σε ένα δρόμο, εν πάση περιπτώσει, πιο προβλέψιμο, στην περίπτωση της παραμονής της Ευρώπης, δηλαδή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου στην περίπτωση που αποφασίσουν να φύγουν πλήρως αχαρτογράφητο το νερό εκεί και τι γίνεται στη δική μας την περίπτωση, στην ελληνική, να το ελληνοποιήσουμε λίγο το θέμα και στις δύο περιπτώσεις, να μιλήσουμε με τον κύριο Μάρδα που είναι στη γραμμή μας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Πόσο έτοιμη είναι η χώρα μας για τη μία ή την άλλη περίπτωση, κύριε Μάρδα, πόσο θα μας αγγίξει δηλαδή αυτό το ντόμινο που θα ξεκινήσει από τη βόρεια πλευρά της Ευρώπης, βορειοδυτική τέλος πάντων, και θα φτάσει στη νότιο-ανατολική. Κοιτάξτε, καταρχάς λίγο ας δούμε το πρόβλημα στο σύνολό του, γιατί δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα μιας περιοχής ή μιας χώρας, είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης. Και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι το ναι, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι βέβαια, και το άλλο είναι το όχι. Ως προς το ναι, που φαίνεται ότι δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα, εδώ δεν ξέρω αν έχει επισημανθεί, αλλά το ναι δεν είναι ένα απλό ναι που θα δοθεί εκ μέρους των Βρετανών, δηλαδή ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ναι είναι επακόλουθο μια σειρά διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Βασιλείου, όπου, προσέξτε, αυτό το έχουμε αφήσει και το έχουμε εξετάσει, στο πλαίσιο της προσπάθειας να κρατήσουμε την Αγγλία, δεν έχουμε δει το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Το ναι σημαίνει ότι μία σειρά προνομίων, τα έχουμε εξετάσει και από την εκπομπή, κύριε Μάρδα. Τι φοβάστε λοιπόν ότι θα πυροδοτήσει αυτό το ναι? Να σας πω τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι με το ναι έχουμε οδηγήσει σε μία παραβίαση μιας από τις τέσσερις βασικές αρχές όπου συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και συνδέεται με την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Μάλιστα. Στο όνομα αυτής της διαπραγμάτευσης έχει γίνει μία διαδικασία, μια ρύθμιση à la carte, σύμφωνα με την οποία οι Βρετανοί θα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με άλλους όρους σε ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτής της περίοδου, μπορώ να σας πω. Και τι μπορεί να προκαλέσει, τι επίπτωση μπορεί να προκαλέσει σε περίπτωση που μείνουν και ισχύσει αυτό το προνόμιο? Αυτό σημαίνει ότι ξυλώνεται το pullover. Και από εκεί και πέρα, αυτή η Ευρώπη αλακάρτ που βγαίνει με αυτή την διαδικασία, δεν μπορώ να εκτιμήσω σε τι μπορεί να οδηγήσει στο πλαίσιο. Μπορεί δηλαδή και άλλες χώρες να ζητήσουν να κάνουν δημοψήφισμα για την παραμονή τους ή όχι, μπορεί να διεκδικήσουν ανάλογα. Όχι, γι' αυτό. Μπορεί να σηκωθεί μια χώρα και να προτάξει το άρθρο το 107 και το 108 της συνθήκης της Λισαβόνας και να πει: εγώ θέλω να εξαιρεθώ από αυτό το πράγμα.
Και εδώ φέρθηκε, αν θέλετε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και φέρθηκε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αν φτάσουμε εκεί, όπου θα έχουμε από τη μία πλευρά μία πρακτική η οποία ακολουθήθηκε και από την άλλη πλευρά μία συνθήκη η οποία παραβιάστηκε. Κύριε Γρηγορίου, αυτό είναι. Και απλά, δεν είναι και απλά τα πράγματα στο θέμα του δημοψηφίσματος. Έχουμε κολλήσει όλοι στο ναι το όχι και έχουμε αφήσει όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι. Μπορώ να σου πω πολύ σοβαρότερα. Αυτό που τονίζει ο Υπουργός, ο κύριος Μάρδας, κύριε Γρηγορίου. Και συνάδελφός μου. Και συνάδελφός σας, βεβαίως, καθηγητές και οι δύο. Πείτε, ελληνοποιήστε το μας λίγο περισσότερο. Πώς μπορεί να επηρεάσει τη δική μας χώρα? Κοιτάξτε, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και οι υπόλοιπες 27, θα επηρεαστούμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί ομάδες, αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, έχουν δημιουργηθεί ομάδες, μια από τις ομάδες κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζεται από από τη Βρετανία, από τη Βρετανική στάση, τις Βρετανικές επιλογές, είναι, αν θέλετε, αυτός ο διακυβερνητισμός. Δηλαδή δεν θέλουμε να προχωρήσει η Ευρώπη σε ομοσπονδιακές προοπτικές. Αυτό που θέλουμε είναι να μείνουμε σταθερά προσκολλημένοι στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπου υπερτερούν τα κράτη κτλ. Άρα δώστε μας λίγο την εικόνα του μέλλοντός μας. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αρχίζει να ραγίζει το γυαλί του ομοσπονδισμού πια οριστικά. Και εκεί αυτό που φοβόμαστε εμείς είναι ότι εμείς και σαν Ελλάδα αλλά και όλες οι άλλες χώρες που ζούμε τα έντονα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και ελπίζουμε στην ομοσπονδίωση της Ευρώπης, αρχίζουν να χάνονται αυτές οι ελπίδες. Άρα λοιπόν χάνεται, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο βαθμό η εφαρμογή της αρχής της ισότητας. Αυτό στην περίπτωση του ναι. Αυτό που περιγράφεται στην περίπτωση του ναι. Ναι, κοιτάξτε, και του ναι και του όχι. Αυτά δεν έχουν μεγάλες αποστάσεις. Πολύ σωστά ο κύριος Μάρτας τοποθέτησε το θεσμικό πλαίσιο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί τι έχουμε δει? Έχουμε δει στην πράξη ότι δημιουργούνται διάφορες ταχύτητες μέσα στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουμε ζήσει σε οικονομικό επίπεδο τις ταχύτητες αυτές. Μπορεί να τις δούμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο. Μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να είναι και πάλι το μοντέλο βάσει της οποίας θα στηθεί το θεμέλιο της Νέας Υόρκης. Της Νέας Ευρώπης. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβούν τα πάντα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πάλι την περίπτωση των συγκρούσεων, των αντιπαραθέσεων που είχαμε μέχρι πρότινος με βάση το ελληνικό ζήτημα κτλ. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη σειρά προβλημάτων αντίστοιχων. Δηλαδή, να θυμηθούμε την Ουγγαρία, να θυμηθούμε χώρες οι οποίες ζουν έντονες αντιπαραθέσεις με το κέντρο των Βρυξελών κτλ. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί μια χώρα από μια χώρα να προκύψει ένα έντονο νέο κοινωνικό πρόβλημα. Μια σπίθα δηλαδή μέσα από μια χώρα να ξεσπάσει καινούργια πυρκαγιά στο σύνολο της Ευρώπης. Χωρίς να αποκλείουμε και την Ελλάδα φυσικά. Βεβαίως. Δύο από τα δύο κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το αποτέλεσμα της κάλπης, καθώς θα επηρεαστεί η ζωή τους άμεσα, είναι όσοι επιχειρούν στο Λονδίνο, οι επιχειρηματίες που έχουν εγκατασταθεί εκεί, ξέρουμε ότι είναι πολλοί τα τελευταία χρόνια για λόγω κρίσης, αλλά και οι φοιτητές και οι οικογένειές τους βεβαίως που έχουν στείλει τα παιδιά τους και σπουδάζουν στη Βρετανία. Ο κ. Τζιροζίδης είναι ιδιοκτήτης εταιρείας στη Βρετανία. Τι μέτρα παίρνετε, κύριε Τζιροζίδη? Είστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο? Τι έχετε σαν plan B, δηλαδή, υπόψη σας? Καλημέρα. Δεν υπάρχει κάποιο plan B αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από εδώ. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο Λονδίνο είναι ότι, και γενικότερα όλη αυτή η περίπτωση του Brexit, είναι ότι και από τις δύο μεριές δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ως το γεγονός τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλους αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που μένουν εδώ. Ναι. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Άλλοι λένε θα πρέπει να φύγουμε. Άλλοι λένε ότι αυτοί που μένουν εδώ πιθανότατα να πάρουν κάποια άδεια παραμονής. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Κανένα. Κύριε Μάρτα, έχετε απάντηση για τους ανθρώπους που είναι με... Κοιτάξτε, γίνεται. Ναι, θα σας πω έτσι και καταρχάς. Δηλαδή, φοιτητές και εργαζόμενοι, τι κάνουν στη συνέχεια, το ναι, όχι. Όλα θα εξαρτηθούν από τη σχέση που θα διαμορφωθεί. Στην περίπτωση που υπάρχει όχι, έτσι. Ναι. Για το ναι, δεν συζητάμε, να το απαντήσαμε. Ναι. Το ναι έχει επιπτώσεις ευρωπαϊκού επίπεδου, μπορώ να σας πω, που είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε συζητήσει καν, αλλά είναι σοβαρότατο. Πάμε στο όχι. Ερχόμαστε στο όχι.
Το όχι θα οδηγήσει σε μία σχέση ανάμεσα στην, στον Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι μία σχέση τύπου Ελβετία ή μία σχέση τύπου Νορβηγία, όπως εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μάλιστα. Εδώ, σε ό,τι αφορά την Αγγλία, καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε σε τρία πράγματα. Ότι ό,τι έχει σχέση με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων δεν θα συμβεί το παραμικρό. Μάλιστα. Για πολλούς και διάφορους λόγους που, αν υπάρχει χρόνο, μπορώ να σου αναλύσω. Χρόνος δεν υπάρχει, αλλά νομίζω το κατανοούμε περισσότερο το γιατί. Το οποίο θα τεθεί έχει σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων που ήταν και η Αχίλλειος. Είναι η Αχίλλειος πέρνα του δημοψηφίσματος. Εκεί, αν θέλουν οι Βρετανοί να οξύνουν μια κατάσταση, θα οδηγήσουν, αν θέλετε, σε διαδικασίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν με τη σειρά τους σε μια ιδιαίτερη διακριτική μεταχείριση. Μάλιστα. Ανάμεσα στους Ευρωπαίους. Ωστόσο, θα υπάρχουν και τα επόμενα δύο χρόνια που θα είναι η μεταβατική περίοδος, κύριε Τσιροζίδη. Δεν πρόκειται να σας προμαζέψετε και φύγετε την επόμενη μέρα, σε περίπτωση όχι, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Ελπίζω. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Κύριε Μάρδα, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Σε περίπτωση ναι. Αν βγει δηλαδή το Remain στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βρετανίας. Πού θα βγει, να σας το πω. Ούτως ή άλλως κοντός ψαλμός, αλληλούια. Το θέμα Brexit θα έχει κλείσει για πάντα ή θα εξακολουθεί να είναι εκεί στο τραπέζι. Κάποιοι το έχουν συνδέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε ακουστεί πριν την αξιολόγηση και αν δεν περνούσαν αξιολόγηση κτλ. Το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στο ευρώ, σε τούτη οποιασδήποτε αναταραχές σε επίπεδο νομίσματος δεν υφίστανται, δεν θα υφίστανται. Και μπορώ να σας πω και σε επίπεδο χρηματιστηρίου, περισσότερο το παιχνίδι που θέλουν κάποιοι να αναπτυχθεί στο χρηματιστήριο θα προκαλέσει διακυμάνσεις παρά οι πραγματικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ελέγξιμες. Στην περίπτωση όχι. Εγώ δεν κατάλαβα τι μου είπατε πάντως. Δεν κατάλαβα ποια είναι η απάντηση. Αν μείνει η Βρετανία στην Ευρώπη, έχει κλείσει το θέμα Brexit ή όχι? Έχουμε περάσει αξιολογήσεις, λέτε ότι μπαίνουμε και σε σελίδα εποχή ανάπτυξης. Δεν συμμετέχει στο ευρώ και το θέμα Brexit έχει κλείσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Εντάξει. Το κρατάμε. Ευχαριστώ, κυρία Μάρδα. Να είστε καλά. Από το 2011 το συζητάμε. Πέρσι γνώρισε τη μεγαλύτερη οξύτητα που μπορούσε να γνωρίσει το και έχει κλείσει, λέτε, το θέμα Brexit. Από εδώ και πέρα νομίζω το έχουμε ξεχάσει. Πολύ σας ευχαριστώ. Βεβαίως ο Γιούγκερ Μπόλης χθες είπε ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σωθούμε, ίσως. Δεν άκουσα. Λέω ότι χθες είναι δήλωση Γιούγκερ, ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία, ίσως, να σωθούμε. Προσέξτε τι γίνεται. Ο καθένας έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του και κάνει κάποια δηλώσεις. Πολύ φοβάμαι μην έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του Γιούγκερ. Έχοντας υπόψη τι περάσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ζώντας το παιδί μου, μπορώ να σας πω το τι περάσαμε πέρσι μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θεωρώ το θέμα το οποίο, αν κάποιος το θέσει πάλι περί Brexit, είναι ένα θέμα που συμβαίνει, μάλιστα, περισσότερο με ακαδημαϊκού τύπου συζητήσεις παρά πια με πραγματικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάρδα. Τις περσινές συζητήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών τις περνούσαμε και εμείς σύσκεψη μαζί τους, ειλικρινά. Παρακαλώ, κύριε Γρηγόρη, θέλετε να συμπληρώσετε. Είναι κάτι να σημειώσω ότι το exit του οποιοδήποτε, είτε των Βρετανών, είτε των Ελλήνων, είτε των Γάλλων, είναι δικαίωμα πλέον. Και είναι για πρώτη φορά με τη συνθήκη της Λισαβόνας που προβλέπεται πρώτα απ' όλα η έξοδος. Και προβλέπεται ως δικαίωμα του οποιοδήποτε. Και ως υποχρέωση, σε περίπτωση που δεν πιάσει τους στόχους, σας θυμίζω. Κοιτάξτε, ως υποχρέωση δεν μπορώ να πω ότι υφίσταται μέσα στη συνθήκη. Εντάξει, δεν έχουν υποχρέωση να πιάνουμε χαμηλά ελλείμματα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάτε για την περίπτωση της Ευρωζώνης. Βεβαίως, για την Ευρωζώνη μιλάω. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Ναι, αλλά δεν παθαίνουν και τίποτα αυτοί που δεν τα πιάνουν. Ακριβώς, συμφωνώ. Μήπως αρχίσουν να τα παθαίνουν, λέω εγώ. Ναι, κοιτάξτε. Από εδώ και στο εξής. Οι πρώτοι που δεν έπαθαν τίποτα ήταν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Συμφωνώ. Εντάξει, αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Συμφωνώ. Εντάξει. Αλλά εν ώψη μιας έθραυστης ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως οι συνθήκες της Ευρωζώνης ευνοήσουν έτσι ώστε να υπάρχουν και χώρες που θα αποτελέσουν ένα παράδειγμα το μαύρο πρόβατο? Κοιτάξτε, ανήκω στην ομάδα εκείνη που ερμηνεύει την έξοδο από την Ευρωζώνη ως επακόλουθο της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Δηλαδή, βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ασκώντας, οποιοδήποτε, δεν λέω για την Ελλάδα, ασκώντας το δικαίωμά μας. Και μετά βγαίνουμε φυσικά από παντού. Αλλά εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και αυτό το δικαίωμα λειτουργεί, εφαρμόζεται
υπό την αίρεση ότι όλοι οι άλλοι θα αποδεχθούν αυτό το δικαίωμά μας. Λοιπόν, κύριε Γρηγορίου, πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σήμερα παραμονή, μάλλον η μέρα του δημοψηφίσματος. Από αύριο πια θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς, τι και γιατί και πώς θα διαμορφωθεί η καταστάση. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Και τον Τάσο Τέλογλου ευχαριστούμε. Σε διάλειμμα για διαφημίσεις θα πάμε τρέχοντας, θυμίζοντάς σας ότι έχετε ακόμη 20 λεπτά στις 11 παρατέταρτο. Σωστά το λέω. Θα κλείσει η γραμμή. Ίσως και λίγο αργότερα σήμερα, αλλά σε λίγα λεπτά θα κλείσουν οι γραμμές και θα μπορέσετε να κερδίσετε, αφού τα έχετε διεκδικήσει στο 14748, τα τρία λάπτοπ με τις τρεις τσάντες και τα ποντικά και τα σύρματα για σε τρεις τυχερούς θα φτάσουν σήμερα σε πολύ λίγο από τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους, ερχόμαστε. Αυτά που βλέπετε είναι τρία ωραία λάπτοπ με τσάντες, με ποντίκια, σύρματα κλπ. Κομπλέ. Και είναι για τρεις από εσάς, τους πιο τυχερούς που θα βγουν μέσα από κλήρωση, μέσα από το 14748. Τηλεφωνήστε, διεκδικήστε τα με τηλεφωνήματα ή SMS, στείλτε ονοματεπώνυμο ή πείτε το για να ηχογραφηθεί. Μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζουν οι τρεις από εσάς και είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και εσείς και εμείς. Αλέξανδρε, έλα κοντά μας και πες μας τι έγινε χθες στο Economist. Μόνο στα χέρια δεν πιάστηκαν. Καλά, υπερβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει την εντασούλα του την είχε χθες. Το κορίτσι, πόσο σου είχε λείψει η κυρία Βελκουλέσκου. Ναι, τι φορούσε και αυτά τα ωραία τα σωμών, τι χρώμα ήταν. Για πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες οι τέσσερις θεσμοί άνοιξαν την τράπουλα, άνοιξαν τα χαρτιά τους για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Είπανε του Δούνου του ότι αν δεν υπάρξει ελάχιστο του χρέους, δεν υπάρχει Δούνου του στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Είπαν οι Ευρωπαίοι ότι εάν εμείς δεν πετύχουμε τους στόχους, δεν θα πετύχει το πρόγραμμα. Είπαν όλοι μαζί ότι ό,τι και να λέμε εμείς, εσείς πρέπει να συνεχίζετε να εφαρμόζετε το πρόγραμμα όσο έχει και να δούμε αν εφαρμόζεται σωστά και αν δεν εφαρμόζεται σωστά, να δούμε και για νέα μέτρα. Και βέβαια η κυρία Βελκουλέσκου είπε ότι και όλα τα μέτρα που έχετε αποφασίσει να τα πάρετε, εάν δεν κάνετε κάτι με το χρέος σας, λύση στο πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρη όλοι μαζί. Πολύ ξεκάθαρη ήταν και η ελληνική πλευρά. Και με τη Σκύλα και με τη Χάριβδη, δηλαδή και χαμηλά πλεονάσματα και γρήγορα το χρέος, αλλά και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα και να είμαστε καλά με τους Ευρωπαίους. Και καλά τα λέει το Δουνουτού, αλλά να φύγει και το Δουνουτού. Εξάλλου, νωρίς είναι ακόμα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε γενικότερα. Ακόμα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκινήσει τις επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να δει τι θα γίνει με συνταγματικές αναθεωρήσεις, με εκλογικούς νόμους κλπ. Πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο που παρακολουθεί τις συναντήσεις αυτές, να μας πει τι έχει σειρά τώρα. Με ποιους θα συναντηθεί σήμερα, Αντώνη? Λοιπόν, μέσα σε ένα κλίμα, ένα φόντο έντονης καχυποψίας, Δημήτρης Κουτσούμπας, Φόφη Γεννηματά και Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού σήμερα. Θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου με κυρίαρχο θέμα την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό που θέλει, που επιθυμεί διακαώς ο Πρωθυπουργός, είναι αν και εφόσον ισχύσει αυτή η αλλαγή, γίνει εφικτή, να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτό γίνουν. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, στην καλύτερη περίπτωση, αν ο Πρωθυπουργός καταφέρει τη συνένεση των υπόλοιπων κομμάτων πλην ΚΚΕ που θέλει απλή αναλογική και εκτός της Νέας Δημοκρατίας που δεν επιθυμεί αλλαγή, τότε συγκεντρώνει 192 ψήφους, χωρίς βεβαίως τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Κάτι το οποίο δεν το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, η δεξαμενή που θα πρέπει να αντλήσει το μαγικό αριθμό των 8 ψήφων θα προέρχεται είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΚΚΕ, με τις δύο όμως, όπως είπα, τα δύο θέματα τα οποία έχουν θέσει τα δύο κόμματα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Ερχόμαστε εδώ στο πάνελ της εκπομπής μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Βιάλας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Καλαφάτη, πώς είσαστε? Ένα για το Brexit και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη γενικότερα θέλω να συζητήσουμε σήμερα, αλλά θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τον εκλογικό νόμο και τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνείτε ότι αυτό... Συμφωνείτε και για ψήφο στα 17. Εάν συμφωνώ για ψήφο στα 17, εντάξει, δεν έχω ιδιαίτερη ένσταση
ή στο ναι ή στο όχι, εν πάση περιπτώσει. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι το μείζον, α πούμε, ποιο στο 17. Συμφωνείτε η Νέα Δημοκρατία στο 17. Κοιτάξτε, τέτοιε σκέψει αντάκτω ηρεμένε προφανώ δείχνουν και σκοπιμότητα, αλλά βλέπουν και προχειρότητα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητήσει έτσι. Και νομίζω ότι πέφτει στο τραπέζι ακριβώ για λόγου σκοπιμότητα. Σοβαρέ συζητήσει μπορούν να γίνουν, αλλά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, σοβαρό και κάνοντα μια στρατηγική συζήτηση. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα που συζητάμε και δεν είναι καθόλου αντάκτω ηρεμένα. Ξεκινάει η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο για να εφαρμοστεί το 19, εφόσον συμφωνήσουν τα κόμματα, σε μια κοινή κατεύθυνση, με συναντήσεις και είπατε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ του Πρωθυπουργού με όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, να ξεκαθαρίζει με κανόνες ξεκάθαρους από σήμερα για να εφαρμοστούν το 19. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για τον εκλογικό νόμο με συγκεκριμένες προτάσεις. Σαφώς και πρέπει αυτό το εκλογικό σύστημα να αλλάξει, γιατί τον πόνους των 50 και αυτά τα τρελά που έχουμε δει σε περιοχές, σε νομούς, το πρώτο κόμμα να βγάζει λιγότερους βουλευτές από το δεύτερο κόμμα και όλες αυτές τις καραμπόλες. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να πάμε σε ένα αναλογικό σύστημα. Μάλιστα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας μέσα στην κρίση και μέσα στα δύσκολα βλέπουμε ότι λειτουργήσαν σε αυτόν τον βαθμό με ένα νέο εκλογικό σύστημα που θα δίνει όθηση στις κυβερνήσεις συνεργασίας. Θα έχουμε και προγραμματικές συγκλήσεις και όχι μετεκλογικές, άρα μπορούμε να πάμε καλύτερα. Δεν έχει πλέον η Ελλάδα, η χώρα μας, να φοβηθεί κάτι. Το εκλογικό σύστημα θα σας οδηγήσει σε προγραμματικές συγκλήσεις. Και γιατί όχι? Γιατί μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει πουθενά και σε τίποτα. Θα σας οδηγήσει δηλαδή ο τρόπος που θα κάνετε κατανομή από το 11 και μετά, από το 11 και μετά έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν βρισκόμαστε σε εποχές του 80, του 90, δεκαετίες του 80, του 90 με έντονα πολιτικά πάθη. Κύριε Καλαφάτη, να σας πω, κοιτάξτε. Είναι προφανής η σκοπιμότητα και η βούληση της κυβέρνησης με το που κλείνει η αξιολόγηση, με τον τρόπο που έκλεισε, κατευθείαν να μετωπιστεί η ατζέντα σε θέματα εντελώς διαφορετικά από αυτά που απασχολούν την κοινωνία, όπως είναι η έντονη φορολόγηση, η υπερφορολόγηση, η αύξηση της ανεργίας, το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Είναι σαφές λοιπόν ότι γίνεται για προσχηματικούς λόγους αυτή η συζήτηση. Προφανώς και η αλλαγή του εκλογικού νόμου δεν θα βοηθήσει την καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας. Αντιθέτως, πιστεύω θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την δυνατότητα ισχυρής διακυβέρνησης, κάτι το οποίο είναι το πλέον ζητούμενο έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και για μας είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί μονάχα κομματικές σκοπιμότητες. Άλλωστε, ξέρετε, άμα ήταν μια, αν θέλετε, έτσι, πολιτική σκέψη σταθερή και στρατηγική του Τσίπρα, θα την είχαμε δει να εκδηλώνεται σε πρώτερο βίο, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, πριν από τις εκλογές. Εσείς τι προτείνετε για τον εκλογικό νόμο? Εμείς συνεχίζουμε να προτείνουμε να βγαίνει μέσα από ισχυρές κυβερνήσεις με τον πόνους που όπως υπάρχει. Θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα ενδεχομένως για μια μικρή μείωση, αλλά σίγουρα το ζητούμενο είναι ισχυρές κυβερνήσεις. Νομίζω ότι το εκλογικό σύστημα που θα διασφαλίζει ισχυρές κυβερνήσεις και με συνεργασίες ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα, και κλείνω με αυτό, ότι υπάρχει συνεργασία δύο κομμάτων. Βεβαίως είναι άλλη τάξη θέμα το γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορετική ταυτότητα ιδεολογική των δύο κομμάτων που συνεργάζονται. Πάντως υπάρχουν δύο κόμματα στη συνεργασία και 8 κόμματα στη Βουλή. Άρα θέλω να σας πω ότι διασφαλίζεται με το υπάρχον εκλογικό σύστημα. Και συζητάμε τώρα για τον εκλογικό νόμο. Εσείς λέτε ότι θα εφαρμοστεί από το 18-19 και μετά. Ωστόσο, έχουμε ένα Σεπτέμβριο μπροστά μας, ο οποίος θα φέρει δύσκολα θέματα. Δεν ξέρω αν θα καταλήξετε και στα μέτρα τα δύσκολα. Γιατί το λέτε αυτό? Ήδη από το χθεσινό συνέδριο εκεί του Economist φτάσαμε να βλέπουμε τα πράγματα. Είναι πραγματικά δύσκολα. Έχετε ένα Δουνουτού που είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Συζητήσεις γίνονται. Η συζήτηση, έχουμε χρόνο μπροστά μας, μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα καταλήξουν, να δούμε. Έτσι μπορεί να καταλήξουν και να μην είναι τόσο δύσκολα τα θέματα, να είναι δύσκολες οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις και να μην είναι δύσκολο στο τελικό τους αποτέλεσμα και στην ψήφισή τους. Επειδή πιάνετε εργασιακά τώρα. Θα βάλετε κάτω τα εργασιακά. Σαφώς. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Θα τα δούμε ξανά να λύσουν όλα. Εάν δεν τεθούν τα ζητήματα στην ατζέντα. Εάν δεν τεθούν όλα τα θέματα στην ατζέντα. Υπάρχει θέμα στην ατζέντα, να σας πω εγώ. Κατάργηση τριετιών. Τι λέτε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, αυτό ούτως ή άλλως είναι ψηφισμένο από το 2013. Μην το ξεχνάμε. Άρα αυτό θα περάσει. Αλλά όχι, δεν λέμε θα γιατί περάσει. Γιατί φέρνει καμιά 100 με 200 ευρώ μείωση κάποιο. Ο κ. Κατρόγκαλος είπε ότι δεν θα περάσει αυτό. Τότε τι μου λέτε ότι είναι ψηφισμένο? Είναι ψηφισμένο όμως. Άμα είναι ψηφισμένο, πώς θα περάσει? Το 13. Δεν θα εφαρμοστεί. Εμείς θα αγωνιστούμε για να αυτό μην εφαρμοστεί. Το παράλογο, κύριε Πιάλα, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε μου αυτό, κάτι που είναι ψηφισμένο και είναι νόμος του κράτους και δεν εφαρμόζεται. Ναι, είναι ψηφισμένο το 2013. Εσάς τι σας φαίνεται λογικό? Είναι ψηφισμένο, έτσι δεν είναι? Να εφαρμοστεί από 1η-1η του 17. Έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Να εφαρμοστεί από 1η-1η του 17. Ο κύριος Κατρόγκολος χθες έκανε μια ανακοίνωση και είπε ότι εμείς θα το αλλάξουμε αυτό το ζήτημα. Οι συζητήσεις θα γίνουν. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν, ας
Ας είμαστε λίγο εγκρατείς και να δούμε το πώς θα εξελιχθούν. Ας κάνω λοιπόν εγώ μια πρόβλεψη για το μέλλον, κύριε Καλαφάτη, και να σας πω ότι εσείς θα φταίτε, γιατί το ψηφίσατε το 2011 και το 2013 από ό,τι πέρασε αυτό, αλλά θα το εφαρμόσουν επειδή εσείς είχατε δεσμευτεί με πόνο καρδιά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνετε προβλέψεις. Θα μπορείτε να φέρετε εσείς αντιπολιτευτικό. Θα μπορείτε εσείς να φέρετε αντιπολιτευτικό αντίλογο σε αυτό. Αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος δείχνει και μια παθογένεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ένας βασικός λόγος της αναξιοπιστίας της κυβέρνησης είναι το ότι αντιμάχεται αυτά τα οποία ουσιαστικά καλείται να υπερασπιστεί και τα οποία ουσιαστικά αποδέχεται ή έχει συμφωνήσει ή αποδέχεται τα συμπεριφωνημένα. Εμείς, κοιτάξτε, δεν θα ακολουθήσουμε τακτική ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα υποσχεθούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Πρέπει σίγουρα, να καταργηθούν οι τριετίες, το έχετε ψηφίσει. Κοιτάξτε, να σας πω. Το ζήτημα των εργασιακών, γιατί βάλατε τα θέματα εργασιακά και βάλατε και τις τριετίες μέσα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Έφερε, ναι, να δούμε λοιπόν η κυβέρνηση. Με ποια πρόταση θα κατέβει το Σεπτέμβριο. Έτσι. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία εμείς, ας πούμε, είμαστε αντίθετοι. Κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Είμαστε σε κάποια ζητήματα θετικοί. Η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Ένας συνδικαλιστικός νόμος, ο οποίος ισχύει εδώ και 35 χρόνια, παραδείγματος χάρη, πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί, ούτως ώστε να. Γιατί δεν τον αλλάξατε εσείς, αλήθεια, αυτόν τον νόμο. Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική για πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να ήμασταν πιο δυναμικοί και να τα τρέξουμε και τα οποία δεν μπορέσαμε. Αυτό δείχνει βεβαίως κιόλας ότι τελικά στο βαθύ κράτος δεν υπερισχύαν οι φιλελεύθερες δυνάμεις, αν θέλετε, και υπήρχαν και άλλες αντιδραστικές δυνάμεις που δεν άφηναν πολλές φορές τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση και μάλιστα ιδιαίτερα όταν ήταν για ένα μονάχα διάστημα 5,5 χρόνων αποκλειστικά υπεύθυνη τη διακυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, και κλείνω μονάχα έτσι συνθηματικά για να σεβαστώ και τον χρόνο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το ζήτημα της ανάπτυξης. Ακούω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για μια δίκαιη ανάπτυξη, το οποίο κατά την άποψή μου έχει καθαρά συνθηματολογικά χαρακτηριστικά στο στόμα ενός πρωθυπουργού που έχει δείξει ότι λειτουργεί κυρίως με προσανατολισμούς τακτικής περισσότερο παρά στρατηγικής. Δίκαιη ανάπτυξη. Κανονικά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει ανάπτυξη. Ένας πρωθυπουργός όταν κάνει μια παρουσίαση για τον όρο δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς να αναφέρεται ουσιαστικά στην παραγωγή πλούτου, στην ενίσχυση του επιχειρήν, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, να αποφεύγει να λέει και τη λέξη της επιχειρηματικότητας ακόμα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο. Για μας, λοιπόν, είναι ο Κάμερον, φτάνει να ψηφίσει. Για να το δούμε λίγο στο πλάνο. Είναι αρχείο αυτό ή είναι live? Είναι live λοιπόν και είναι η στιγμή. Σας διακόπτω γιατί είδαμε την εικόνα. Είναι η εικόνα λοιπόν με τη σύζυγό του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, χέρι-χέρι, φτάνουν μαζί να ψηφίσουν. Μπαίνουν μέσα στο polling station όπως βλέπετε, στο κέντρο στο οποίο διεξάγεται το δημοψήφισμα. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς τίποτα, ούτε. Και χωρίς το γνωστό ελληνικό σκηνικό των μαζεμένων χειροκροτητών. Δηλαδή, την είδατε λίγο τη διαφορά? Μπήκαν οι άνθρωποι, βγήκαν από το αυτοκίνητό του, την περίμενε, τη άνοιξε την πόρτα, την κράτησε από το χέρι. Οι δημοσιογράφοι είναι εκεί και προσπαθούν να το αποσπάσουν καμιά ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω. Ακούω χειροκροτήματα στο βάθος. Υπήρξα άδικη. Ή φλάς είναι. Φλάς είναι, μου λένε. Φλάς. Μπαίνει μέσα, τέλος. Φανταστείτε το ίδιο σκηνικό. Θυμηθείτε μάλλον το ίδιο σκηνικό στα δικά μας. Δεν θέλω να πω παρακάτω τίποτα. Μάλλον μένω πίσω. Παρακαλώ, κύριε Πιάλα. Λοιπόν, τι μένω πίσω? Δεν μαζεύονται οι χειροκροτητές, γιατί εσείς δεν το κάνετε. Δεν υπάρχει τόσο έντονο, έτσι να μην είμαστε. Εντάξει, δεν μαζεύονταν παλαιότερα μονάχα χειροκροτητές. Ήταν για κάτι πιο έντονο από απλή χειροκροτητές σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν πιο έντονα τα πάθη. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω. Μ' αρέσει αυτή η μεταμέλεια πάντως, κύριε συνάδελφε, μου αρέσει αυτή η μεταμέλεια. Ειδικά αυτές οι υπογραφές συναδέλφων υπουργών που υπογράφουν με δάκρυα στα μάτια, ας πούμε, με σκληρή. Δεν είναι ζήτημα μεταμέλεια. Είναι ζήτημα πραγματικότητας. Γιατί δεν το δέχεστε? Γιατί σας φαίνεται τόσο παράξενο αυτό το πράγμα? Ήθελα να πω το εξής όμως. Ας το βάλουμε μια τελεία. Πάμε λίγο παρακαλώ, παρακάτω, γιατί βλέπω στις 11 έχουμε δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες συνδικαλιστικά. Γιατί αναφέρθηκε ότι στην ερώτηση που το κάνατε, γιατί δεν αλλάξανε τον νόμο και τον συνδικαλισμό κτλ., ότι οι δυνάμεις, ας πούμε, του κράτους δεν τους αφήσανε. Από ένα κράτος όμως το οποίο είχε δομηθεί από τις δικές τους κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς θα τα αλλάξετε? Και δεν. Να το δω, θα ολοκληρώσω τη φράση. Λοιπόν, όχι βέβαια. Στα συνδικαλιστικά όργανα του δημοσίου. Όχι βέβαια. Τι ήταν, δεξιές και. Το δημόσιο ανέκαθεν ήταν από τις δικές σας δυνάμεις, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει όμως, το σίγουρο είναι ότι. Συνήθως αυτοί, ξέρετε, πηγαίνουν στην καρέκλα.
Όπου υπάρχει εξουσία. Μα το έχουμε δει. Έχουμε δει εκπροσώπους. Έχουμε δει, κύριε Καλαφάτη, έχουμε δει εκπροσώπους των εργατών. Στη συνέχεια να γίνονται υπουργοί στις καρέκλες αυτές. Αυτά δεν είναι παλιού Πασόκ. Καμιά 500 στελέχη είναι του Πασόκ και μας λέει ότι είναι το λαό. Θα ήθελα, κύριε Πιάλα και κύριε Καλαφάτη. Θα ήθελα, επειδή έχουμε ένα λεπτό και πρέπει να σας το μοιράσω. Οι εργασιακές σχέσεις σίγουρα πρέπει να αλλάξουν. Να μου το συνδέστε λίγο και σας παρακαλώ πολύ το μέλλον μας με το αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε όντως σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, μέσα σε μια Ευρώπη η οποία έχει ακροφιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τους κραδασμούς αυτής της πολιτικής βγαίνει, που εφαρμόστηκε. Βγαίνει, ψήφισε κιόλας ο Κάμερον. Πούντος, νάτος, βγαίνει. Χεράκι, χεράκι, Δέσποινα Μαρδελενάκη, για δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ. Με τη σύζυγό του, λοιπόν, με συγχωρείτε, ο θερμός υπερασπιστής του Μπριμέιν, της παραμονής, λοιπόν, της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγήκε με τη γυναίκα του από το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψήφισε πριν από λίγο. Μάλιστα. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε τι έβαλε στην κάλπη, έτσι. Και όλοι γνωρίζουμε τι έβαλε στην κάλπη και όλοι γνωρίζουμε ποια θα είναι η πρώτη κίνηση του Κάμερον, ναι, αν τυχόν επικρατήσει το exit. Θα υποβάλει την παραίτησή του, θα είναι η πρώτη εξέλιξη σε περίπτωση, δηλαδή, που δεν υπερισχύσει αυτό που ο ίδιος ζητά και προτείνει. Και έλεγα ότι μέσα σε αυτές τις ακροφιλελεύθερες πολιτικές που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε όντως το πρώτο σοβαρό κλειδονισμό που δέχεται με το σημερινό δημοψήφισμα στην Βρετανία, στην Μεγάλη Βρετανία. Οι επιπτώσεις σίγουρα θα είναι μεγάλες, είτε έτσι είτε αλλιώς. Θα πρέπει η Ευρώπη να σκεφτεί σοβαρά και οι ηγέτες της ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία, να αλλάξουν γραμμή, εάν θέλουν αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ να παραμείνει σταθερό. Μάλιστα. Και να βοηθήσει τους λαούς και όχι να τους οδηγεί σε ακραίες πολιτικές εντότητες. Εγώ έχω μια θετική ψήφος υπέρ της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας, να δώσει την ευκαιρία στην Ευρώπη να σκεφτεί περισσότερο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, για μια καλύτερη Ευρώπη και να μπορέσει να βρει τρόπους να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής ελίτ και της μεσαίας ευρωπαϊκής τάξης, η οποία έχει πληγεί. Κύριε Μπιάλα και κύριε Καλαφάτη, Ευρώπη, ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα είστε καλά, θα τα πούμε ξανά σε επόμενες ημέρες. Θα πάμε σε διάλειμμα τρέχοντας και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Ήρθαμε να σας χαιρετήσουμε, διότι λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΑ έχει Γενική Συνέλευση η Ένωση Συντακτών. Θα σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ποιοι κερδίζουν τα τρία λάπτοπ? Ο Χαράλαμπος, ο Φρονιάδης, ο Μιχάλης Μανολάκης και η Παρθένα Γιαλού. Συγχαρητήρια και στους τρεις σας. Και μου λένε από το κοντρόλ ότι πριν από λίγο είχαμε έκτακτη προσγείωση, έκτακτη ανάγκη από αεροπλάνο της Μπριτής. Είναι μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει πληροφορία ότι αεροπλάνο της British Airways από Βαλτιμόρη, καθώς εισερχόταν στο Heathrow, εξέπεμψε κίνδυνο άμεσης έκτακτης ανάγκης. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Το παρακολουθούμε. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και όλους εσάς που ήσασταν εδώ, ραντεβού πάλι αύριο στις 10. Γεια σας, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, το καλό πάντα νικάει. Ας δούμε τι θα αποφασίσουν και οι Βρετανοί και να μας βγει σε καλό αύριο πάλι.